Τώρα ξέρω τι λένε για μένα. Ότι είμαι πρεπές. Ότι η γυναίκα μου ήταν ένα κουμπούκι και δίπλα μου μαράζωσε. Ότι όταν γυρίζω τα βράδια μεθυσμένο στο σπίτι χτυπάω. Και ότι είναι αγία που με αντέχει. Όμως εγώ την αγαπάω. Πιο πολύ και τον εαυτό μου την αγαπάω. Τι λέω. Εκατό. Χίλιες φορές πιο πολύ και τον εαυτό μου. Ωραία. Ξόρεψα μια-δυο φορές τις οικονομίες μας. Ποιος άντρας δεν έτυχε να γυρίσει κάποια στιγμή στο σπίτι του χωρίς λεφτά, γιατί πήγε και έπιε λίγο παραπάνω μετά την δουλειά. Εγώ δεν ξέρω πόσο την λατρεύω τη γυναίκα. Αν χτύπαγε το μικρό του δαχτυλάκι, εγώ θα έχω το δεξί μου χέρι για να μην πονάει. Μόνο το ποτό δεν μπορώ να το κόψω. Ή αυτό δεν μπορώ. Και όποτε δεν θα το κόψω, πήρα ένα ποτηράκι. Ένα άλλο έφερα. Και ώστε να το πάρω να πάρει, καταλαβαίνω ότι έχω πει τόσα ποτηράκι που δεν το έχω κόψει. Σας τα λέω τώρα και σας αφάνισα. Λοιπόν, θα έρθείτε σπίτι όπως τα είπαμε, ε? Μην ανησυχείτε. Σας περιμένω. Ναι, οπωσδήποτε. Και τώρα που τον είδα, απελπίζομαι στη σκέψη ότι είναι αυτός ο μέθυσος. Πώς τολμάτε! Είναι γελίος και βρωμιάρης, παιδί! Και εσείς ένας ψεύτης! Ας τα είχαν δίκιο. Γνώριζα τα πάντα για σας. Όταν ρώτησα να μάθω που θα σας βρω, μου τα είπαν όλα. Και γιατί φύγατε από εκεί που μένατε και ποιος είστε όλα. Και εγώ η αμμούδη τι έλεγα. Πώς δεν είναι αλήθεια, γιατί εγώ σας έχω γνωρίσει και ξέρω πώς δεν είστε έτσι όπως λένε. Όμως έκανα λάθος. Αυτό είστε ανέντιμος. Είναι. Δεν είμαι. Ή... Αυτό είναι. Μέχρι χθες δεν είχα σπαταλήσει παιδιά να τσακιστεί σε κοινή. Ήξερα μόνο να γλεντώ και να την εκμεταλλεύω. Μόνο σε αυτό το ορφανοτροφείο έγινε. Αυτό διότι ήταν η τελευταία επιθυμία της μάνας μου. Πέρασε και τα παιδιά της που είναι. Τότε όμως που σας χάρισε αυτό το αφήματο ποσό, κάτι άνοιξε μέσα μου. Ένιωσα μια ειδωτή πρωτόγνωρη που δεν είχε αλλιώσει τον νέο σου. Σαν να έγινε άλλος ο νέος. Απευθύνομαι στην αλήθεια. Μην με αφήσετε να επιστρέψω στη ζωή που είχα μέχρι χθες. Και τι θέλετε να κάνω. Μα θυμάμαι από ένα σάκο με ερωτικά δράματα όλες τις ερωμένες που είχα. Με κρατούσαν σήμερα με κλάδια σαν τρόπε. Απόψε το βράδυ. Πριν το δίκτυο. Σας τα παραδίδω μαζί με το παρελθόν. Όσο μίλησε, πέρασε με την ζωή. Μην μιλάτε έτσι, είμαι παντρεμένη, καταλαβαίνετε. Είναι ένα μέθυσο, δύο τόσα από το λάθο σε ένα καιρό. Αν δεν το μαντήσετε, θα φύγω. Πολύ καλά, λοιπόν. Δείξτε τότε τόσο μόνο ήρθε για μένα. Να μου επιτρέψετε να σα αποθέσω τα πιστήρια του παιδιού. Τουλάχιστον πείτε μου αυτό. Θα αρνηθείτε να με βοηθήσετε να μεταγνωρίσω. Δίπλα σα μου όρισε την αρετή και την αγάπη σα. Θα σκεφτείτε. Απόψε με το δείτε. Ναι, άντρε μου θα λείπει. Δεν μπορώ να δεχτώ ένα ξένο μέσα στο σπίτι μου, δεν το καταλαβαίνετε. Μα μην μιλάτε στον παλιό τον Ζουάν. Δεν ξέρω τίποτα άλλο από το να γίνεται ο πνευματικό και εξομολογητή. Ο άνθρωπο αυτό είναι ενωμένο μαζί σα με τα δέσμα του γάμου. Και αυτό το ξέρω σου. Απόψε το βράδυ. Μην αρνηθείτε. Τι να πω. Αν σα δουν. Μόνο για να αφήσετε τα γράμματα. Θα πρέπει να βρείτε από την πίσω πόρτα. Από την πίσω πόρτα, εσύ δεν θέλετε. Δεν πειράζει, ελεύθερα. Θα μεταλλήσω πολλές φορές ακόμα, δεν χρειάζεται να γυρίσω. Άρα αφεντικό, ακόμη και εγώ που σε ξέρω απ' έξω για να κρατάω την κατεργάρηση που είσαι, πήγα να το χάσω, ε. Καλά λέτε, πώς θα ήθελα να ξέρω τι σκέφτεσαι κατά βάθος. Ναι, δηλαδή να πιστεύετε λίγο στον Θεό. Στον Θεό. Τον Θεό. Ποιος είναι. Με περιμένει θρυπτή την πόλη. Όταν πεθάνω, θα υπάρχουν σμήνοι ολόκληρα από αγγέλους του Θεού και από σωσμένους που θα παρακολουθούν ολαχαλία σε την τιμωρία μου στην πόλη. Δεν έχει ξαναλογηθεί ποτέ πόσο αστεία είναι αυτά. Όλοι χαμένοι τη ζωή να φανταζούνται μια άλλη ζωή. Όπου θα δικαιωθούν και θα τιμωρηθούν ευθύνω. Και μετά πεθαίνουν.
Την ημέρα του παιδιά τα σχολεία. Μαζί άκη και εισακούν. Οι παθένες και οι αρκώδες. Οι άπλιστοι και οι ασκητές. Για τα σχολεία δεν έχουν καμία περιέργεια να μάθουν τον τρόπο. Και η κόρας, η θεία δει τι ώρα δεν υπάρχουν. Θα σου το δίνω. Είναι ώρα να αφήσει τα πελοπιζοπής και να έχει μια παπούτσι. Κάθε φορά που βαριέσαι μου θέλεις κουβέντα. Αφεντικό. Τι ναι, Μαρή. Την Δόνα Άννα πότε θα την ξαναδείς. Γιατί λέμε ρε μου. Ντά, γιατί την έχω συμπαθήσει. Και να σου πω κάτι αφεντικό, από όσες γυναίκες έχω συναντήσει, νομίζω ότι η μόνη που δεν τα θέλει. Τι δεν κάνει. Δεν τα θέλει. Λέμε ρε μου, χαρίς αίτια. Έχεις ακούσει ποτέ μένα να μιλάω με αυτόν τον τρόπο. Όχι, δεν ήθελα να πω αυτό. Ήθελα να πω απλώς ότι η Δόνα Άννα είναι μια πραγματική κυρία. Και πως ό,τι και να της πεις για να τη ρίξεις στο κρεβάτι, αυτή είναι σαν να περίπτωση. Ότι τίποτα βλακίες. Και δίκιο. Είναι σαν κρύο. Όμορφη και αρκεί σαν κρύο. Δεν τους μαζεύτε. Όλη η γειτονιά τα ξέρει.
ξέρει, μωρέ, εσύ δεν άμαθες. Έχει λοιπόν κάτι να σκύβει για να περνά από τις πόρτες. Εσύ κατάλε, μια πόσα έτσι λένε πια. Αυτά ακούς. Δεν νομίζω. Ναι, εγώ νομίζω όμως γιατί σου λέω καλό θα βλέπεις. Και όσο δεν ξέρω πια όλα, θα ξέρω και στο πουστανάκι. Καλά, από πότε. Από τότε που την είδε. Ερωτεύτηκε το μάρα του. Κρίμα τον καρδιοκατακτητή. Σαν το κεράκι λιώνει για την κυρά μου. Και αυτή ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Το πρώτο απόγευμα. Μετά τη πέραση. Δεν νομίζω. Είδα μια άλλη την αγαπάει τον Κάρλο. Ω, στον αγαπάει. Γι' αυτό. Τι θα τον κάνει όμω για τον άλλο που είναι γλυκό τσούτσουτο. Θα το ρίξει μια φορά και μετά έχουμε δράματα. Έχει γίνει σίγουρα. Κοίτα, δεν ξέρω. Μπορεί να συναντιούνται, να χδίνονται, να τρίβονται και μετά να σταματάνε για κάποιον τον Κάρλο. Κυνηγημένο σκέφτηκε από εκεί που ήταν. Έχει όρεξη τώρα για τέτοια προβλήματα. Πρόβλημα για τον Κοντζουάν να με ξυπνήσει το πρωί και δεν του σηκώνεται. Όλα τα άλλα είναι σαν το φούσκο από το στιβάδο. Κοιμάσαι και περνάνε. Άιντε το πρωί να έχει λίγα αέρια. Το ξέρουν όλοι αυτό. Για τα αέρια. Για την ζωή. Όχι όλοι. Ο Μαρή είναι τυφλό που μένει δίπλα στον παπά και δεν βγαίνει ποτέ το πιο πέρα. Δεν μπορεί και να το ξέρει. Όλοι οι υπόλοιποι το ξέρουν. Μόνο εσύ δεν άνοιξε τα μάτια σου από το πολυσερβίρισμα. Εσένα δεν σε έχει κανονίσει. Κλείσε το στόμα σου, παιδάκι μου. Γιατί, αφού μέσα στα γούστα του είσαι. Δύο χέρια, δύο πόδια, πώς και του ξέφυγες. Έχει λέει ο κατάλληλος, αφού τον κρατάει όλος ο βλαμμένος και τους πετάνω σε κύμα της αυτός. Τέλος πάντων. Πάντως να σου πω κάτι. Αφού δεν ήμουν μεθοδρεμένη, θα του την έκανα κι εγώ τη χάρη. Αλλά ο δικός μου είναι φρεφτάς, δεν έχω παράπονο. Τι, έτσι δεν είναι. Ο άντρας είναι για να κάνει καμιά δουλειά και να λαδώνει το μετεσέ. Άμα θα λαδώσει ο άντρας, θα λαδώσει ο γείτονας. Τέλος πάντων, σ' αφήνω τώρα, κολλάει, πάμε. Μήπως έφυγες τα ρούχα του Δον Ζουάν μέσα και να τα πάρω. Γιατί, δεν θα έρθει απόψε. Όχι, είναι γιορτή απόψε. Τι γιορτή? Του Άι Γιώργη του Καβαλάρη. Ο υπασπιστής, δεν μπορεί να γίνει κάτι να ζητάει εσιά. Αλλά όλο με κάποιο τερματάκι θα στελάξει κι απόψε και κάποιος θα πάρει λίγο μπόι από τον μπόι που παίρνει από τα μαλλιά και πάνω. Θα πάει στην τον Άννα, ε! Καλά, εκεί έμεινε, όχι, είναι τετάρτη σήμερα, είναι πιο μαζέτο. Μάλιστα, στη Λάουρα. Καλά, βρε τετάρτη. Τι του κάνει, μπορεί να μου πει. Το αφεντικό μου είναι πολύ μορφωμένο. Αυτό αρέσει. Εγώ, παρότι δεν υστερώ σε εμφάνιση. Δεν ξέρω να λέω αυτά που λένε οι συγγραφείς για τον ένα και τον άλλον και στο τέλος σου μπουρδουκλώνεσαι και κάνεις ό,τι σου πούνε αυτά. Δηλαδή, σαν τι τους λέει και τις γρήγορα. Ναι, για παράδειγμα. Άμα ήθελα να πω εγώ συνέχεια την Έκο θα την αγαπάω για πάντα, θα της έλεγα όχι θα την αγαπάω για πάντα. Ο Δον Ζουάν παίρνει ένα περίεργο ύφος, κάπως έτσι. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να το μιμηθώ αυτή τη στιγμή. Και τους λέει. Όσο τα στέλνει θα είναι αστέλνια. Και τα πρέντρο θα είναι μέτρο, έτσι και η αγάπη μου και σένα θα είναι αγάπη. Και πά! Θα το ξεχάσει! Κάμε πορεί μου! Παραλίγο το μια στο δικό μου! Φαντάζω και που δεν τρώχε. Έλα τώρα και πες μας, δεν έχεις μάθει εσύ κανένα κόρμο τόσο καιρό. Η τέτοια με γυναίκες. Ναι. Όχι. Μου έχει πει να με μάθει, αλλά εγώ δεν ήθελα. Γιατί είμαι παντρεμένος και η γυναίκα μου έχει βαρύνει. Κρίμα. Θα μας τα έλεγες και εμάς να φυλαγόμαστε. Μπα! Πώς να φυλαχτείς! Αυτός τρυπώνει εκεί που δεν το περιμένεις. Για μένα καταλάβεις από σου έχει έρθει, τι να έχει κάνει. Τα, να σου πω κάτι. Για πες μας. Οι κατσαρομάλες του αρέσουν, ναι. Του αρέσουν. Οι σγουρομάλες. Του αρέσουν. Οι ισιομάλες. Του αρέσουν. Και ποιες αφήνεις για μένα τι να τις κάνω εγώ. Αν δεν κάνει τώρα που δεν συμπολογάς κάτι κι εσύ, δεν μπορεί. Τόσο ωραίο αγόρι. Αφού σας είπα δεν τα κάνω εγώ αυτά, αφήστε με.
ήθελα να ενοχλήσω. Ίσως είπα να. Μου είπες ψέματα, έτσι δεν είναι? Για ποιο πράγμα? Ότι τάχα δεν διεκόμασταν. Διότι δεν ήθελες να προκαλέσεις τόσο σύντομα μετά τις φασαρίες που είχες. Στην πραγματικότητα ήθελες να βλέπεις την Θόνα να είναι ενόχλητος. Γιατί δεν μου το πεις? Διότι παρκέπτεται στις συζητήσεις. Αν ένα ψέμα χρειάζεται λιγότερη ώρα για να το πω από τη μια ειλικρινή συζήτηση, πρώτα μου το ψέμα. Αλλιώς μπορεί να αποτελεί. Γιατί έπρεπε να μου πεις πως με αγαπάς? Διότι ήθελες τόσο πολύ να το ακούσεις. Και τώρα το γιατί το ξέρεις εσύ, όχι εγώ. Και εσύ? Καλά, ευχαριστώ. Μην αστείευσαι. Δεν είναι ώρα για αστεία. Θέλεις να ακούσεις κάτι σοβαρό? Το έχεις να μην πιστεύεις τίποτα που λέει στις οριζόντια στάση. Μπορώ να σου λέω προσευχόλογα. Και να είσαι υδρωμένη και ξαναμένη. Αλλά είμαι ο τελευταίος άνθρωπος στον κόσμο που θα μπορούσε να μοιαστεί εσένα. Αν ζήσει αν πέφτει. Το χειρότερο που έχεις να κάνεις είναι να ασχοληθείς μαζί μου. Και μόνο η δε. Θα μπορούσε να παρηγορήσω μια γυναίκα μου πριν από τώρα. Κάνω ό,τι νομίζεις. Αλλά δεν με έχεις ανενοχλήσεις. Θες να με κάνεις αφήνισή σου? Δεν θέλω λίγο. Με ενοχλεί παρέα σου. Και γενικά πως μου τις εξηγήσεις σαν υπόφορες. Yeah.
Ζωάν. Τον. Τον Δον Ζωάν. Μάλιστα. Δεν με χαιρέτησε όμως. Μήπως δεν σε είδε. Όχι, όχι, με είδε σίγουρα. Αλλά ήταν απασχολημένος και δεν είχε καλή διάθεση. Μπα. Ναι. Γιατί ήταν και η Ελβίρα εκεί μαζί του που ήταν δακρυσμένη. Έκλαιγε. Γιατί έκλαιγε. Δεν ξέρω. Εγώ πάντως άκουσα ότι τη έλεγε ο Δον Ζωάν. Εκεί τη έλεγε. Πρέπει να την αγαπάει πάρα πολύ, αλλιώς δεν της μιλώνει έτσι. Όμως, ποιος ξέρει γιατί έκλειγε εκεί. Μπορεί από συγγύηση. Κι εγώ αν θέλει για το τόλο ένας άντρας από τον Ιωάννη, ου, να δεις κλάμα που θέλει. Εσύ να σου έχει τύχει αυτό. Τι. Να σου λένε τέτοια και να είσαι τόσο ερωτευμένη που να βάλεις τα κλάματα. Σίγουρα τόσο έχει τύχει γιατί είσαι μεγάλη. Ενώ εγώ είμαι ακόμα πολύ μικρή για όλα αυτά. Ακριβώς. Γι' αυτό το καλό που σου θέλω να πας γρήγορα στο κρεβάτι σου. Να μην κάθεσαι να κρυφακούς τι λένε στον δρόμο. Σιγά μη σε παντρέψουνε κιόλας που ονείρευεσαι έρωτες. Αν θες να ξέρεις, τις προάλλες που συζητούσαμε για πολύ ώρα με τον Δον Ζωάν για διάφορα θέματα, μου κρατούσε το χέρι και εγώ που δεν είμαι καθόλου μικρή. Και εδώ εγώ όταν είπα σε εμφανιστεί κανείς, θα με είχε φιλήσει κιόλας. Και λοιπόν όμως αυτό παρατράφησες. Θα τα πούμε αύριο το πρωί. Τι σημαίνει, τίποτα. Άκουσα που φωνάζετε, τι έγινε. Δεν ξέρω, που να ξέρω εγώ. Μήπως μου λένε και ποτέ. Εγώ δεν έκανα τίποτα. Είδα τον Δον Ζωάν στον δρόμο και είπα τον Άννα και εκείνη θύμωσε. Γιατί θύμωσε. Δεν ξέρω. Εγώ τη είπα ότι το είδα με την Ελβίρα που ήταν μαζί του και εκείνη άρχισε να μου φωνάζει. Και τι έλεγε ο Δον Ζωάν με την Ελβίρα. Πού να ξέρω, κάτι τη έλεγε και εκείνη έκλεινε. Κατάλαβα. Καημένη Ελβίρα. Τι κατάλαβα. Εσένα τέλος σου είπε τον Άννα να κοιτάς τη δουλειά σου. Που πας και χώνεις τη μύτη σου. Μα τι έχουν πάθει όλες με τον Δον Ζωάν, δεν μπορώ να το παράγω. Αχ, Μαρινάκη. Όχι, ωραίος είναι, αλλά δεν είναι και κούκλος. Εμένα η μύτη αν ήσουν πιο μεγάλη, δεν θα σε έστελνα για εκείνο τώρα. Αλλά δεν είσαι. Λοιπόν, εμπρός. Να πω αυτό. Αυτό μόνο και μετά πάω για σ' ακούω. Αν τώρα εσύ σου το πιανέ και δεν είχες ούτε οικογένεια ούτε τίποτα. Και ερχόταν κάποιος από τον Ζωάν και σου έδωσε τη συμφέρεια. Και σε πλησίασε. Και επέμενε πάρα πολύ. Κάθε φορά που σου μιλούσε, τι πάει η καρδιά σου πιο γρήγορα. Τι θα έκανες. Θα του έλεγα να πάει στο διάολο. Αυτό ήθελες να ρωτήσεις. Α, καλά. Γιατί το κάνεις αυτό. Έχει σημασία. Ναι. Αν πίστευα ότι είσαι ευτυχισμένος, θα σε άφηνα στην ησυχία σου. Όμως δεν είσαι. Γιατί λοιπόν τα κάνεις όλα αυτά. Θυμάσαι που σου είχα πει ότι με βοητεύει μόνο το κοινό. Ξέρεις τι θα πει αυτό. Ότι υποφέρω από κατάσχετη πλήξη. Γλιτώ αφόρητα πάλι και πάλι χίλιες φορές. Κάποτε ξεκινάω με την ελπίδα ότι αυτή τη φορά δεν θα είναι όπως πάντα. Θα μπορούσα να πάρει αυτό το έσχημα γιατί. Κι όμως είναι αυτή. Μια λάθος κουβέντα, η πρώτη προβλέψη μια απάντηση ξαφνικά νιώθω σαν να μετάει σαν πόλη. Κάποτε έμεισα την κακία διασκεδαστική. Τώρα δεν έχω τίποτα. Συνεχίζω το παιχνίδι μου όπως συνήθω. Τι έχω να παρουσιάσω, το γνωρίζει κανείς από την πρώτη στιγμή της νοημίας μας. Ξέρεις θα ήμουν και εγώ βαρετός, αν δεν υπέφεραν οι άνθρωποι του συναντών. Και αυτό είναι όλη μου ζωή. Δεν έχω κρυμμένες αρετές, δεν δίνω κρυφά ελιμοσύνη στους φτωχούς. Δεν γράφω μελαγχολικά ποίηματα για να ανακαλυφθούν μετά το θάνατό μου. Αυτό το παιχνίδι είναι όλη μου ζωή. Δεν ακούγεται πολύ ωραίο τώρα που το ξέρω. Όμως δεν υπάρχει τίποτα κοινό. Ευτυχής δεν είμαι. Αλλά αυτός είναι ο πλήρως που μου έρθει. Μιλάς λες και η ζωή σου δεν σου ανήκει. Λες και κάποιος άλλος αποφάσισε για σένα. Ξέρω πολύ καλά την ανθρώπινη αδυναμία. Και είναι το μόνο πράγμα που ξέρω, δεν έχω καμία ψευδέστηση. Ακριβώς επειδή περιφρονώ τόσο τους κακομοίρες,
που ορκίζονται κάθε τόσο να αρχίσουν πιο καλή ζωή και εκτείνουν τον εαυτό τους που κάθε πρωί ξυπνάνε ήλικοι και απαράθυροι. Σκέφτηκα το εξής. Από το να γελιοποιούμε πατώντας έναν όρκο κάθε μέρα, καλύτερα να εκδοτηθήσουμε μια αξιοπρέπεια. Θα αφήσεις σου, τι είναι αυτά που λες. Μπορεί να μου θέλεις το καλό σου. Κανείς δεν θέλει το καλό. Το καλό το δικό σου ήταν να μην τσιμιστεί στον Δον Κάρλο. Είναι περίεργο. Αλλά όλοι σου πηγαίνουν κατά σαν υπάρχει. Είμαι σίγουρη ότι θα ξέρει όλα και απλά κάνει υπομονή.